Ονομάζομαι Ευαγγελία Κανταρτζή και είμαι η Διευθύντρια του Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης. Βρισκόμαστε σε μία από τις αίθουσες του μουσείου, ένα μουσείο που όπως φαίνεται από το όνομά του έχει να κάνει με την ιστορία της ζωής, των σχολείων, της εκπαίδευσης και όχι μόνο γιατί μέσα από την ιστορία της εκπαίδευσης ξετυλίγεται και η ιστορία της πατρίδας μας. Εδώ λοιπόν σε αυτό το μουσείο όσοι έρχονται θα ξεδιπλώσουν τις αναμνήσεις από τα παιδικά και από τα σχολικά τους χρόνια με τη βοήθεια των εκθεμάτων που έχουν να κάνουν με όλες τις βαθμίδες και με όλα τα κομμάτια της σχολικής ζωής, είτε μέσα στο σχολείο είτε ακόμη και στην αυλή του σχολείου, με τα παιχνίδια τα οποία έπαιζαν τα παιδιά. Ένα μουσείο που έχει έναν διτό σκοπό. Καταρχάς έχει ένα μεγάλο ερευνητικό έργο με εκδόσεις, όποιες κάνει για την ιστορία της εκπαίδευσης, με περιοδικά που εκδίδει, με την οργάνωση συνεδρίων και ημερίδων και με ένα μεγάλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αναπτύσσει αποκλειστικά για μαθητές και σχολεία. Σχολεία όχι μόνο σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στην ομογένεια πλέον που πηγαίνουμε διαδικτυακά, αφού εκμεταλλευόμαστε και τις δυνατότητες που μας δίνει η ομογένεια. Τα προγράμματα αυτά έχουν στόχο να γνωρίσουν στους μαθητές, όπως είπαμε, την ιστορία των σχολείων και όχι μόνο, γιατί τα προγράμματα μας είναι πολυπίκυλα. Έχουν στόχο λοιπόν να τους γνωρίσουν και την ιστορία του πολιτισμού, της ελληνικής γλώσσας και να αγαπήσουν αυτό το κομμάτι Έλληνες και ξένοι που έρχονται ή παρακολουθούν τα προγράμματά μας. Να αναφερθούμε λιγάκι στο πώς διαμορφώθηκαν τα σχολεία και οι σχολικές τάξεις. Και θα πρέπει να πούμε και να επισημάνουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο κτίζονταν τα σχολεία και όσο επακόλουθε και οι σχολικές τάξεις, επηρεαζόταν και επηρέαζε όλη την εκπαιδευτική φιλοσοφία. Ας πάρουμε για παράδειγμα τα πρώτα σχολεία που ιδρύθηκαν και νομοθετήθηκαν στην Ελλάδα, τα περίφημα αλληλοδιδακτικά σχολεία. Αυτά λοιπόν τα σχολεία κτίστηκαν. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή σαν ένα μεγάλο ορθογώνιο σχήμα πρέπει έτσι να τα έχουμε στο μυαλό μας, γιατί τότε στην Ελλάδα επικράτησε η αλληλοδιδακτική μέθοδος και επικράτησε αυτή η μέθοδος ως λύση ανάγκης. Δεν υπήρχαν δάσκαλοι τότε, επομένως ένας δάσκαλος με την αλληλοδιδακτική μέθοδο μπορούσε να διδάξει σε πάρα πολλούς μαθητές, μπορεί να ήταν και 80-100 μαθητές. Έτσι λοιπόν σε αυτά τα σχολεία δεν υπήρχαν τάξεις χωρισμένα όπως τα ξέρουμε τώρα. Υπήρχε στη μια γωνιά ο δάσκαλος που δίδασκε τους μεγαλύτερους μαθητές και με τη βοήθεια των μεγαλύτερων και καλύτερων μαθητών, των πρωτόσχολων όπως λεγότανε, δίδασκε τις υπόλοιπες ομάδες των παιδιών. Ακόμα υπάρχουν κάποια αλληλοδιδακτικά σχολεία διάσπαρτα σε όλη την Ελλάδα. Θα περάσουν χρόνια, κυβέρνηση Θεοτόκη, 1898, όταν ξεκινάει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανέγερσης σχολείων, ομοιόμορφων σχολείων πλέον, γιατί έχει αλλάξει και η μεθοδολογία, γιατί θέλουν να προσφέρουν ομοιογενή, όπως τη λένε, εκπαίδευση σε όλα τα παιδιά. Όλα τα παιδιά να τύχουν της ίδιας παιδείας. Τότε κτίζονται πολλά σχολεία, ωραία σχολεία, πέτρινα, νεοκλασικά, με σχέδια του Καλία, και είναι γνωστά ως τα σχολεία του Συγκρού. Επίσης βρίσκουμε τέτοια, υπάρχουν σε πολλές επαρχίες ανά την Ελλάδα. Και το δεύτερο μεγάλο πρόγραμμα ανέγερσης σχολείων γίνεται στα χρόνια κυβέρνησης Βενιζέλου, 28 με 32. Επίσης αναγύρονται πάρα πολλά σχολεία. Έχουμε εξαιρετικούς αρχιτέκτονες και μάλιστα μοντερνιστές αρχιτέκτονες, και όπως ο Ζάχος, ο Πικιώνης και ακόμα είναι ονομαστά τα σχολεία του Πικιώνη. Ένας άλλος σταθμός είναι το 1962, όταν ιδρύεται ο Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων, που υπάρχει μέχρι σήμερα βέβαια, και αυτός με τις τεχνικές του υπηρεσίες βγάζει τα σχέδια, αλλά και επιβλέπει κάθε εργασία ή κάθε καινούριο σχολείο που πρέπει να χτιστεί. Να αναφερθούμε στο περίφημο έδρανο, το έδρανο του δασκάλου. Ο δάσκαλος εκείνο τον καιρό συμβολίζει και αντιπροσωπεύει την αυθεντία. Άρα η εξουσία του έπρεπε κάπως να δηλώνεται και μέσα στην σχολική τάξη. Άρα λοιπόν η έδρα του δασκάλου είναι τοποθετημένη σε ένα ψηλό ξύλινο έδρανο, ώστε να στέκεται πιο ψηλά από τους μαθητές και να δηλώνει λοιπόν και την ανώτερη σχέση που υπήρχε ανάμεσα στον δάσκαλο και στους μαθητές. Πιο πάνω από τον δάσκαλο ήταν μόνο ο Χριστός, φωτογραφία
του Χριστού, που υποχρεωτικά υπήρχε σχολικές τάξεις, μέσα στο κέντρο της σχολικής τάξης. Άρα έτσι να φανταστούμε ότι κάτω από τον Θεό ο συμβολισμός ήταν ότι υπάρχει ο δάσκαλος. Βέβαια, η τοποθέτηση του δασκάλου και σε ψηλότερο σημείο υπαγορευόταν και από πρακτικούς λόγους, καθώς ο δάσκαλος έπρεπε να επιβλέπει την τάξη και τους μαθητές. Οι τάξεις ήταν μεγάλες, πάρα πολλά παιδιά, μονοθέσια σχολεία και μάλιστα παιδιά όλων των ηλικιών. Τα παιδιά τότε χάνανε τις τάξεις, δεν περνούσαν τις τάξεις, είτε λόγω απουσιών γιατί δουλεύανε στα χωράφια, είτε γιατί ήταν πραγματικά δύσκολα τα μαθήματα για αυτά τα παιδιά. Έτσι να φανταστούμε λοιπόν ότι ο δάσκαλος έπρεπε να επιβάλλει την πειθαρχία σε παιδιά από 7-8 χρονών μέχρι και 15 χρονών. Άρα λοιπόν εξυπηρετούσε και καθαρά πρακτικούς λόγους για να μπορεί να βλέπει ποιοι κάνουν φασαρία και να επιβάλλει και τις ανάλογες πηγές. Και βέβαια αυτή η εξουσία και η αυθεντία του δασκάλου, πέρα από το έδρανο, ερχόταν να συμπληρώσει και με άλλα στοιχεία, όπως για παραδείγματος χάρη η ενδυμασία του δασκάλου. Έπρεπε υποχρεωτικά ο δάσκαλος να φοράει κουστούμι με γραβάτα κάθε μέρα και την αντίστοιχη σοβαρή ενδυμασία έπρεπε να έχουν και οι γυναίκες δασκάλες εκείνη την περίοδο. Άλλωστε αυτό ήταν και ένα στοιχείο το οποίο, με το οποίο οι επιθεωρητές, οι περίφημοι επιθεωρητές τότε αξιολογούσαν και τους δασκάλους. Δηλαδή έπρεπε να έχουν ευπρεπή ενδυμασία και συμπεριφορά εντός και εκτός του σχολείου. Τα θρανία μπήκανε αργά στην ιστορία της εκπαίδευσης. Οι πρώτες γνώσεις, πληροφορίες που έχουμε για τα σχολεία, δεν μπορούμε καν να μιλήσουμε για σχολεία, ήταν υποτυπωδώς οργανωμένο. Άρα τα παιδιά ερχότανε στον χώρο που λειτουργούσε σαν σχολείο, φέροντας το καθένα το δικό του ψαθί ή το δικό του κυλιμάκι, έτσι, κάτι, ένα υφαντό που έφερνε από το σπίτι του και αυτό λοιπόν το έστρωνε κάτω και εκεί γινότανε το μάθημα. Πρώτη φορά λέγεται ότι ο Γενάδιος, λίγο πριν την έναρξη του 1821, επισκεπτόμενος σε ένα σχολείο και βλέποντας τα παιδιά να κάθονται έτσι στα ψαθιά, κατάλαβε την ανάγκη ότι έπρεπε τα παιδιά να σηκωθούν πλέον από εκεί. Όμως και πάλι θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια έτσι, για να σηκωθούν τα παιδιά από το πάτωμα. Το 1898, με την κυβέρνηση Θεοτόκη, που ξεκινάει και το πρόγραμμα αυτό της ανέγερσης των σχολείων, νομοθετείται και ότι πρέπει να φτιαχτούν και κατάλληλα θρανία για τα παιδιά. Πολύ σημαντικό για αυτή την εποχή, γιατί για πρώτη φορά δίνεται βάρος στην υγεία και τη σωστή φυσιολογία των παιδιών. Δηλαδή, ας φανταστούμε ότι τα παιδιά καθόταν για πάρα πολλές ώρες, καθισμένα κάτω, σε ένα υγρό πάτωμα, καμπουριασμένο. Τι σήμαινε λοιπόν αυτό για την σπονδυλική τους στήλη. Έτσι πράγματι φτιάχνονται τα πρώτα θρανία. Ήταν τα περίφημα θρανία του Πετρίδη. Ο Πετρίδης δεν είναι άλλος από τον πρώτο ιδιώτη κατασκευαστή των θρανίων και βρήκε ένα πάρα πολύ ωραίο τρόπο λοιπόν να διαφημίσει το μεγάλο αυτό και σημαντικό έργο το οποίο είχε αναλάβει. Τα θρανία ήταν λίγο διαφορετικά από αυτά τα ξύλινα θρανία που όλοι μας έτσι τα θυμόμαστε. Καταρχάς ήταν μεγαλύτερα, γιατί τα παιδιά καθόταν 6-6. Δηλαδή θα περάσουν χρόνια ώστε πάλι να έρθει το κράτος και να νομοθετήσει και να φτιάξει θρανία λίγο μικρότερα, γιατί έλεγε τότε έτσι στο Υπουργείο Παιδείας ότι κάθονται πλέον τα παιδιά 3-3. Και βέβαια, καθώς και τα είδη της γραφής ήταν τότε διαφορετικά και τα παιδιά γράφανε με τις πένες και έπρεπε να υπάρχει το μελανοδοχείο, στα ξύλινα τότε θρανία υπάρχει στη μέση περίπου μία οπή για να βάζουν μέσα το μελανοδοχείο, το οποίο βέβαια πολύ συχνά, γιατί μιλάμε για μικρά παιδιά, έπεφτε, τους λέρωνε η μελάνη στα ρούχα τους, στα θρανία, στα τετράδια και βεβαίως η μελάνη δεν είναι και κάτι το οποίο μπορεί εύκολα να σβηστεί. Αργότερα όταν αλλάζουν πλέον και τα είδη γραφής, σπάβει και η οπή αυτή που υπήρχε στα θρανία, τα ξύλινα όμως θρανία εξακολουθούν και υφίστανται μέχρι περίπου το 1970, που έρχονται τα θρανία τα οποία υπάρχουν μέχρι τώρα, επίπεδα με φορμάικα και με τα ατομικά κορεκλάκια. Αυτό βέβαια δείχνει και το πώς επηρέασαν ή επηρεάστηκαν από την αλλαγή και στη διδακτική μεθοδολογία. Δηλαδή όταν οι σύγχρονες πλέον παιδαγωγικές αρχές μας μιλάνε για ομαδική διδασκαλία, δεν μπορεί η ομαδική διδασκαλία να γίνει με τα παλιά ξύλινα θρανία. Ενώ με τα σύγχρονα θρανία
Πάρα πολύ εύκολο εκπαιδευτικός, ενώνει 2-3 θρανία και έτσι τα παιδιά πλέον μπορούν να δουλέψουν σε ομάδες 4 ή 6 ατόμων. Μια από τις βασικές παιδαγωγικές αρχές είναι η αρχή της εποπτείας. Αυτό σημαίνει ότι ο δάσκαλος για να διδάξει πρέπει ασφαλώς να έχει και κάποια βοήθεια. Αυτή η βοήθεια λοιπόν έρχονται να την προσφέρουν τα εποπτικά μέσα, έτσι τα μέσα διδασκαλίας. Είναι κάτι το οποίο τόνισαν όλοι οι μεγάλοι παιδαγωγοί, ξεκινώντας από τους 3 ιεράρχες ακόμα, αλλά και στα νεότερα χρόνια, ο Ρουσό, ο Χέρμπαρτ, ο Φρέμπελ, η Μοντεσόρη. Πρώτος επίσης ο Κομένιος, ένας δάσκαλος και ιερέας, για πρώτη φορά μας λέει ότι το σχολικό βιβλίο πρέπει να έχει και εικόνες. Έτσι εκδίδει λοιπόν ένα βιβλίο που το κάθε μάθημα έχει δίπλα και μια εικόνα. Βέβαια και η ιστορία των σχολικών βιβλίων πέρασε και αυτή έτσι, από πολλά, ξεκινώντας από βιβλία τα οποία δεν ήταν καθόλου ελκυστικά στα παιδιά, χωρίς καθόλου εικόνες, ασπρόμαυρα, μετά σιγά σιγά μπαίνει η εικόνα και μετά σιγά σιγά μπαίνει το χρώμα που πραγματικά εντυπωσιάζει πάρα πολύ τα παιδιά. Αλλά και τα σχολικά βιβλία ήταν είδος και σπάνιο και δυσέβρετο και ακριβό, γιατί τα παιδιά αγόραζαν τα βιβλία τους και όπως καταλαβαίνουμε ελάχιστα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να αγοράζουν τα βιβλία. Όμως πέρα από τα βιβλία, ο δάσκαλος χρησιμοποιούσε και άλλα μέσα για να διαθέσει τη διδασκαλία του. Πολλά από αυτά τα μέσα ήταν οι χάρτες, οι καρτέλες, τις οποίες έστελνε το Υπουργείο Παιδείας. Όλοι θα θυμόμαστε εμείς οι μεγαλύτεροι τις σχολικές μας τάξεις που τις κοσμούσαν τέτοιες εικόνες όπως ο μεγάλος χάρτης με το χρόνο που ήρχε σε κάθε πρώτη τάξη. Πέρα από εκεί και η δημιουργικότητα του κάθε δασκάλου δημιουργούσε τα ανάλογα εποπτικά μέσα. Ένα τέτοιο εποπτικό μέσο που προήλθε από τη φαντασία των δασκάλων ήταν η αμμοδόχος, δηλαδή ένα μεγάλο, ας το σκεφτούμε, κομμάτι το οποίο υπήρχε άμμος και εκεί ο δάσκαλος καθώς αφηγούνταν, για παράδειγμα, στην ιστορία μια μάχη, σχεδίαζε κιόλας ώστε τα παιδιά να μπορούν να το βλέπουν και έτσι να τους εντυπώνεται περισσότερο στην μνήμη. Σιγά σιγά βέβαια ήρθε η τεχνολογία, προσθέθηκαν κι άλλα μέσα, δηλαδή το Υπουργείο Παιδείας έστελνε πέρα από υλικό που ήταν σε χαρτί και πολλές μηχανές προβολής, διαφανοσκόπια και μάλιστα με φιλμάκια τα οποία το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας με τις κατάλληλες υπηρεσίες έφτιαχνε γιατί ήταν διδακτικές ταινίες τις οποίες χρησιμοποιούσαν. Και στο τέλος έχουμε βέβαια, φτάσαμε και στις νέες τεχνολογίες. Το πιο σημαντικό όμως από όλα αυτά τα εποπτικά μέσα ήταν ο μαυροπίνακας, ο μαυροπίνακας ο γνωστός που υπήρχε σε κάθε τάξη, άλλοτε μαύρος, άλλοτε πρασινό πίνακας, ο οποίος ήταν ή σταθερός ή στηριζόταν σε ένα μικρό τρίποδο και σήμερα έχει αντικατασταθεί σε πολλές τάξεις και από τους διαδραστικούς πίνακες. Τι φορούσαν όμως οι μαθητές? Για πρώτη φορά επιβάλλεται μια ομοιόμορφη ενδυμασία στους μαθητές επί Καποδίστρια. Ιδρύει το ορφανοτροφείο στην Αίγινα, εκεί μαζεύονται και συγκεντρώνονται κυρίως ορφανά παιδιά, είναι ορφανά παιδιά αγωνιστών της Επανάστασης, οι συνθήκες είναι άθλιες, πάρα πολύ δύσκολες και τα παιδιά είναι εξαθλειωμένα. Έρχονται με κουρέλια και καταλαβαίνει ο Καποδίστριος ότι πρέπει να τους δώσουν ρούχα. Άρα λοιπόν επιβάλλεται μία ομοιόμορφη ευπρεπής ενδυμασία και από εκεί και πέρα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα έρχεται αργότερα και νομοθετείται τι ακριβώς έπρεπε να περιλαμβάνει αυτή η ομοιόμορφη ενδυμασία των μαθητών. Έτσι τα αγόρια λοιπόν έπρεπε να έχουν μια συγκεκριμένη στολή και απαραίτητο ήταν να φοράν τον πύλο. Ο πύλος ήταν το πυλίκιο, το μαθητικό πυλίκιο που είχε στο κέντρο την κουκουβάγια σαν σύμβολο της σοφίας και δίπλα από ποιο σχολείο προέρχεται το κάθε παιδί. Για τα κορίτσια βέβαια νομοθετήθηκε η ποδιά. Η ποδιά που στην αρχή ήταν μαύρη και αργότερα αντικαταστάθηκε από την μπλε, μπλε σκούρα για τα κορίτσια του γυμνασίου και το ανοιχτό μπλε για τα κορίτσια του δημοτικού. Πέρασε πάρα πολλά στάδια, ας θυμηθούμε το τζεκλένι με τις περίφημες ποδιές που τα κορίτσια έπρεπε κάθε χρόνο να παίρνουν το καινούριο μοντέλο. Και το 1964 επί Παπανδρέου καταργείται επιτέλους το μαθητικό πυλίκιο και έρχεται το 82
και επί Υπουργείας Παιδείας του Βερυβάκη καταργείται και η σχολική παιδιά. Ποδιά. Κλείνει αυτή η περίοδος της υποχρεωτικής ενδυμασίας μαθητών και μαθητριών που τους ταλαιπώρησε, είναι αλήθεια, καθώς ήταν υποχρεωμένα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να φοράν το πιλίκιο ή την ποδιά, όχι μόνο μέσα στο σχολείο, αλλά σε κάθε εκδήλωση που είχαν και εκτός σχολείου.